είναι μια περίοδος όπου η πείρα την οποία αποκτήσαμε το προηγούμενο διάστημα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν είδαμε χαΐρι από καμία κυβέρνηση, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ότι βασικό συμπέρασμα της πείρας που είχαμε ήταν ότι όταν οι εργαζόμενοι πήραν τα χέρια τους την κατάσταση, καταφέραμε μια σειρά από πράγματα για τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Γι' αυτό έχουμε δρόμο μπροστά μας, μέσα από το σωματείο μας, μέσα από την οργάνωσή μας. Έχουμε το ζήτημα με τα βαρέα και ανθυγινά που όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνες για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται. Είτε αυτό έχει να κάνει για αυτούς οι οποίοι αρχικά παραχώρησαν το λιμάνι, όπως η κυβέρνηση Δημοκρατίας, είτε για αυτούς που το πούλησαν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μας κορυδεύαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και μας κορυδεύουν ακόμα και σήμερα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις κατηγορίες εργαζομένων στο λιμάνι που πατάνε και βρίσκουν περιθώριο λόγω των νόμων που υπάρχουν, που τα έχουν ψηφίσει όλοι τους. Υπάρχει σύμβαση με μειώσεις στον ΟΛΤ. Υπάρχει αυτή που καταφέραμε εμείς και δεν μας καλύπτει λόγω του πληθωρισμού πλέον και πρέπει να μιλήσουμε για νέες αυξήσεις. Και υπάρχει και αυτό το καθεστώς που έχουν εκμαλωτήσει τους συναδέλφους στην ΟΦΕ, οι οποίοι δουλεύουν λες και είναι σε δουλεμπορικό γραφείο. Χωρίς σύμβαση, χωρίς άδειες, χωρίς επιδόματα. Αυτή η πείρα την οποία έχουμε και δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν, ναι, καλούμε αυτή τη στιγμή με τον τρόπο με τον οποίο ακολουθήσαμε αυτό να γίνει μπροστά και στην εκλογική μάχη. Δηλαδή να μην πάμε να ψηφίσουμε αυτούς που μας έχουν φέρει εδώ πέρα που δεν έχουμε ρεύμα να βάλουμε στο σπίτι μας, δυσκολευόμαστε στο σούπερ μάρκετ, έχουμε 700.000 πληστηριασμού και καθημερινά συνάδελφοι από εδώ πέρα παίρνουν το σωματείο και καλά κάνουν για να μην προχωρήσουν αυτοί οι πληστηριασμοί και να σηκώσουμε ένα τείχος απέναντί τους. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε με την πείρα που έχετε εσείς οι ίδιοι, άσχετα από πού έχετε ξεκινήσει, το τι μπορεί να έχετε ψηφίσει, το τι μπορεί να έχετε στο μυαλό σας το προηγούμενο διάστημα, τώρα έχετε βγάλει συμπεράσματα. Και το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι εδώ πέρα μαζί με τους φίλους, τα μέλη του κόμματος ΕΤΣΝΕ, δώσαμε τις μάχες στην πρώτη γραμμή για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Σε αυτή την κατεύθυνση ζητάμε και κοιτώντας τα μάτια των καθέναν από εσάς, λοιπόν, να συνεχίσουμε και σε αυτή τη μάχη προς τις εκλογές.